το διαβάσετε, να ξέρετε ότι δεν έχει γραφεί ούτε μία λέξη τυχαία. Ό,τι καταλάβατε, θέλησα να το καταλάβετε. Σας έβαλα πιο νωρίς στο παιχνίδι. Όσοι βιαστήκατε φορφορφόρ να διαβάσετε το βιβλίο και σας ξέφυγαν κάποια πράγματα, θα φάτε την κατραπακιά μαζί με τη γαλάτια, περαστικά σας. Μετά από όλα αυτά, είχα και κάτι ακόμα. Είχα να φτιάξω την ηρωίδα μου. Εκεί ήταν εύκολο. Εκεί της έδωσα πλάνκα. Μάλιστα, το πρώτο πράγμα που της έδωσα ήταν στην αρχή του βιβλίου η Γαλάτια γράφει να παραδώσει το τελευταίο της μυθιστόρημα. Και έχω βάλει το τέλος από το έρωτα σαν βροχή. Δικό μου ήταν ότι ήθελε τέλος. Λογαριασμό δεν έδινε σε κανέναν. Τι άλλο έδωσα στη Γαλάτια, έδωσα τον τρόπο με τον οποίο γράφω. Δεν γράφω, ας πούμε, ποτέ καλοκαίρι. Ο ήλιος είναι εχθρός μου. Με αποσυντονίζει. Κλειστές οι κουρτίνες, σκούρες, όπως και της Γαλάτιας, τσιγάρο, καφές και κομπολόι. Το έχω και εγώ το κομπολόι στο γραφείο μου. Ο ήχος του με βοηθάει να τακτοποιώ τις σκέψεις μου, ακριβώς όπως είναι τακτοποιημένα τα βιβλία στα ράφια. Έδωσα στη Γαλάτια όχι πολλά από το χαρακτήρα μου, γιατί η Γαλάτια είναι πιο μετριοπαθής, είναι λίγο πιο χαμηλών τόνων. Εγώ είμαι λίγο πιο της πυρκαγιάς. Είμαι και πιο φωνακλού από τη Γαλάτια. Φωνάζω. Όχι στις παρουσιάσεις, γενικά στη ζωή. Αυτό όμως που έδωσα στη Γαλάτια, δεν το κατάλαβα όταν το έκανα. Μου το επεσήμανε όμως η επιμελήτριά μου, η οποία όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε το βιβλίο, γυρίζει και μου λέει «Έξυπνο αυτό με τα ονόματα των παιδιών». Από το βλακώδες ύφος μου κατάλαβε ότι δεν είχα καταλάβει τι εννοούσα. Χωρίς να το θέλω, έδωσα τα αρχικά των ονομάτων των παιδιών μου στα παιδιά της Γαλάτιας. Η Γαλάτια έχει τον Άρη. Εγώ έχω τον Αλέξανδρο. Η Γαλάτια έχει τη Μαρσίλια. Εγώ έχω τη Μαρία. Ξέρετε, όταν είναι να επιλέξω ονόματα, το κάνω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Φτιάχνοντας τον ήρωά μου, έχω δύο καταλόγους. Έναν με ανδρικά και έναν με γυναικεία. Όσο πιο σπάνια μπορώ. Δηλαδή, σε βιβλίο μου ήρωας ο οποίος έχει συνηθισμένο όνομα, είναι για δρόμο γρήγορα αυτοκίνητο, θα τον πατήσει από μπαλκόνι, θα πηδήσει πάντως να βγάλει το βιβλίο για κανένα λόγο. Εκεί λοιπόν αφήνω το βλέμμα μου να περιδιαβεί στα ονόματα. Και εκεί που θα κολλήσει το βλέμμα, εκεί που η καρδιά θέλετε θα χάσει ένα χτύπο, αυτό το όνομα δει. Στον Άρη κόλλησε αμέσως. Για τη Μαρσίλια όμως, ανακάλυψα ένα όνομα ξεχασμένο στην ψυχή και στο μυαλό. Για να δείτε πόσο περίεργα δουλεύει το μυαλό του συγγραφέα, μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες για χρόνια ολόκληρα και να βγουν σε ανίποτο τόπο και χρόνο. Πίσω στα παιδικά μου χρόνια έχω πάει κατασκήνωση στον κάλαμο Αττικής και έχω γνωρίσει μία κοπέλα, ένα κοριτσάκι, το οποίο το λέγανε Μαρία Βασιλική. Μάλλον και οι δύο γιαγιάδες απείλησαν με αυτοκτονία, οπότε βγήκαν και τα δύο ονόματα. Και οι γονείς ένωσαν τα δύο ονόματα και το Μαρία Βασιλική έγινε Μαρσίλια. Και όταν έψαχνα όνομα για την κόρη της ηρωίδας μου, της το έδωσα. Και ακούστε τώρα τα περίεργα της ζωής. Πριν λίγο καιρό παίρνω ένα μήνυμα στο Facebook από ένα κύριο, ο οποίος μου λέει «Αυτό το Μαρία Βασιλική Μαρσίλια είναι τυχαίο». Γιατί γνωρίζω, λέει, ένα πρόσωπο το οποίο είχε αυτό το όνομα. Του εξηγώ λοιπόν ότι δεν ήταν τυχαίο, ότι το είχα γνωρίσει αυτό το κοριτσάκι, ό,τι είπα και σε εσάς. Και μου απαντά, είναι η κόρη μου, η οποία ήταν στον κάλεμο Αττικής την τάδε χρονιά, ήμασταν μαζί στην ίδια σκηνή, για να δείτε πόσο περίεργα, πόσα φέρνει η ώρα, λέει, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι πρόσφατα, μέσω Facebook με ανακάλυψε ένας φίλος του πατέρα μου, 84 ετών. Το περίεργο δεν είναι ότι με ανακάλυψε, το περίεργο είναι ότι 84 χρονών έχει Facebook. Έτσι λοιπόν έδωσα... μ' αρέσει να ακούω το χαμογελό σας, το γέλιο σας, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν έχτισα όλους τους ήρωες. Τη μάνα του κοριτσιού την έφτιαξα τελείως διαφορετική από αυτό που είναι. Πρόσφατα τη συνάντησα, είχε διαβάσει το βιβλίο, με αγκάλιασε και μου είπε «Σε ευχαριστώ
για την τουλάχιστον στο βιβλίο, η Φωτεινή έμαθε την αλήθεια για το παιδί της που εγώ δεν το έχω μάθει ποτέ. Γιατί η υπόθεση έχει κλείσει και έχει επιστρέφει. Έτσι λοιπόν, ένα-ένα τα πρόσωπα ολοκληρώθηκαν και σας παρέδωσα ένα βιβλίο το οποίο ειλικρινά γράφτηκε σαν ένα παζλ. Κάθε κομμάτι ερχόταν να δέσει σε αυτό που ήδη είχα γράψει. 10 σκεφτόμουν και ένα έγραφα σε αυτό το βιβλίο, αλλά η αλήθεια μου άρεσε πολύ όμορφα, όπως σε κάθε βιβλίο. Και πριν κλείσουμε, πρέπει να σας μιλήσω και για κάτι ακόμα, γιατί σας καταγγέλω, όλους εσάς, γιατί με εκβιάσατε συναισθηματικά, για να γράψω το βιβλίο που έφτασε στα χέρια σας τα Χριστούγεννα. Εσείς φταίτε.